Σίγουρα θυμάστε τον σάλο που είχε δημιουργηθεί το 2015 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εντάξει το φρέσκο κόκκινο κρέας στην εγκυκλοπαίδεια καρκινογόνων. Και λίγο αργότερα ότι τόσο το φρέσκο όσο και το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας, δηλαδή τα αλλαντικά, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο για ορθοκολλικό καρκίνο. Τώρα, σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, νέα επιστημονικά ευρήματα για τη σχέση κόκκινου κρέατος και υγείας έρχονται και πάλι να ξυπνήσουν τις ανησυχίες μας. Το κόκκινο κρέας, διαπίστωσαν ερευνητές της ΣΥΤΑΦΙΑΛΦΑ, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο να χάσει κάποιος τη ζωή του από 9 σοβαρές ασθένειες, με την παρατηρούμενη σχέση να είναι τόσο εξαρτώμενη. Με άλλα λόγια, τόσο περισσότερο κόκκινο κρέας καταναλώνει κανείς, αναφέρει η σχετική μελέτη στην επιθεώρηση BMT, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες θανάτου από αυτές τις ασθένειες. Οι ερευνητές από το Τμήμα Επιδημιολογίας και Γενετικής του Καρκίνου του Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο στο Μέριλαντ μελέτησαν πάνω από 536.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 71 ετών, παρακολουθώντας τις διατροφικές τους συνήθειες σε σχέση με την υγεία τους για διάστημα 16 ετών κατά μέσο όρο. Οι ερευνητές εστίασαν συγκεκριμένα στη συνολική κατανάλωση κρέατος, στην κατανάλωση κόκκινου φρέσκου και επεξεργασμένου κρέατος, μοσχάρι, πυρηνό, αρνί, και στην κατανάλωση λευκού κρέατος, πουλερικά και ψάρι. Συγκριτικά με το 20% των συμμετεχόντων που κατανάλωναν το λιγότερο κόκκινο κρέας, το 20% που κατανάλωναν το περισσότερο φάνηκε να διατρέχουν 26% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από 9 αιτίες. 1. Καρκίνο. 2. Καρδιοπάθεια. 3. Αναπνευστικά νοσήματα. 4. Εγκεφαλικό. 5. Διαβήτη. 6. Λοιμόξης. 7. Αλτσχάιμερ. 8. Νεφρική νόσο και 9, νόσο του ύπατος. Το λευκό κρέας, αντιθέτως, φάνηκε να ωφελεί την υγεία των συμμετεχόντων, αφού όσοι εξ αυτών κατανάλωναν το περισσότερο είχαν 25% λιγότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους από διάφορες αιτίες συγκριτικά με όσους κατανάλωναν το λιγότερο. Όπως επισημαίνει ο βασικός συντάκτης της μελέτης, Ρωσέτα Μόντι, επιδημιολόγος στο Εθνικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο, πρόκειται για μελέτη παρατήρησης που δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας αποτελέσματος. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων και η μεγάλη διάρκεια της μελέτης καθιστούν τη σχέση που εντοπίστηκε διόλου αμεληταία.